περάστε. Να δείτε από εδώ και να το κρατήσουμε στην άκρη. Εκτός αν έρθει ο Αντωνάκης, μπορεί να κλείσει ο Αντωνάκης να το πάρει από εκεί. Ωραία. Για να μην αφήσουν το δίκιο γίνει κανένα λάθος και το πάρει κανένα άλλος. Λοιπόν, η Βασιλική Παπαθεολόγου, το δεύτερο βραβείο. Πρώτο βραβείο λογοτεχνίας. Πρώτο βραβείο λογοτεχνίας ποίησης. Αντώνης Γιανακούρας και θα σηκωθεί και πάλι. Μπράβο, Αντώνη. Μπράβο, Αντώνη. Νομίζω πρώτη φορά παίρνεις πρώτο βραβείο. Δεύτερη, στη λογοτεχνία. Μπράβο. Δεύτερη φορά δεν μένει παρά να τριτώσω. Και τώρα ήρθε η σειρά λοιπόν τη ζωγραφική. Ξεκινάω με τις βεβαιώσεις. Ανάποδα δηλαδή πάλι. Με τις βεβαιώσεις συμμετοχής. Όποιο παιδάκι ακούει το όνομά του θα έρχεται για να παίρνει το δικό του χαρτί. Γεωργία Καράμπελα. Η γλυκή Γεωργία και εκείνη από πολύ μικρή είναι παρούσα και συνεχίζει ακάθεκτη. Πάντα έτσι κουκλά μου. Συγχαρητήρια. Βαλέρια Ρουτενκόβα. Θα το πάρει η Μαρία. Κανένα πρόβλημα. Συγχαρητήρια και στη Βαλέρια. Ελεάνα Δρόσου. Μπράβο, Ελεάνα. Συγχαρητήρια και σε αυτήν την Ελεάνα. Και ζανότερα. Για πρώτη φορά στα παιδοχρώματα και ελπίζουμε να την έχουμε για πολλές χρονιές ακόμα. Αφροδίτη Μαντζαμίνου. Η γλυκιά μας Αφροδίτη. Μπράβο, Μαρία. Με τα πανέμορφα γαλάζια μάτια και η Αφροδίτη και ο αδερφός της στολίζουν. Ναι, και πέρυσι. Στολίζουν κάθε φορά το διαγωνισμό. Παιδάκια με ταλέντο. Έχουμε. Μαρία Σχίζα τώρα όσον αφορά την ζωγραφική. Μαρία, σήμερα σε σηκώνουμε πολλές φορές. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε τώρα Βασιλική Παπαθεολόγου. Βασιλική Παπαθεολόγου που είναι η αδερφούλα της προηγούμενης. Πάλι, ποιος θα το πάρει. Πάλι ο Αντωνάκης. Και Μερόπη Παπαθεολόγου. Άρα και τα δύο θα τα πάρει ο Αντώνης. Έτσι. Ποιος θα τα παραλάβει, ξέρεις. Έχετε συγχωρηθεί. Α, τότε εντάξει, το ξέρετε εσείς. Πολύ ωραία. Και φτάνει τώρα η μεγάλη στιγμή λοιπόν για τους επένους. Έτσι. Α, έχετε και άλλες συμμετοχές. Ωραία. Δεν φτάσαμε ακόμη στους επένους. Μαριάννα Λιμπέρι. Κι άλλη κούκλα από εδώ. Και εσύ έρχεσαι φέτος για πρώτη χρονιά. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που έχουμε έτσι παιδάκια νέο αίμα. Νέα έτσι ελπίδα για τα παιδοχρώματα. Ήρυδα Καραΐσκου. Συγχαρητήρια και σε σένα και σε πρώτη φορά, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Και σαν άντρα. Σπυριδούλα Θάνου. Θα το παραλάβεις εσύ. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Δέσποινα Χατζηγεωργίου και Ευθυμία Χατζηγεωργίου. Είναι εδώ. Θα τα παραλάβει κανείς. Θα τα στείλουμε τα χειδρομητά. Πάμε τώρα στους... Όχι, ακόμα. Έχουμε πολλά παιδιά, δεν λίγα. Μαρία Ανδριτσάνου. Πάλι ο Αντώνης. Μήπως κι άλλο είναι για τον Αντώνη από εκεί. Λοιπόν, έχεις την τιμή να πάρεις και την Μαρία Ανδριτσάνου. Για να το πω. Η τελευταία λοιπόν βεβαίως είναι Κωνσταντίνος Μαντζαβίνος. Έλα Κωνσταντίνε μεγάλε. Δεν είναι. Θα το πάρει η Αφροδίτη λοιπόν. Συγχαρητήρια για τον αδερφούλη. Μπράβο παιδί. Έπαινος ζωγραφικής. Πάμε στους επένους. Εύη Κοτσιάκη. Πάλι θα το πάρει η κυρία Κώστα. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που ιδιαίτερα η Εύη
έχει πραγματικά δύο χαρτιά να πάρει απόψε. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η Εύη. Τα γιατροκαρία πραγματικά και εκείνη πολύ. Είναι διπλή η χαρά μας όταν τα ίδια τα παιδιά χαίρονται. Δεύτερος έμπαινος Αντωνία Χαλατσοπούλου. Αντωνία Χαλατσοπούλου, αυτό είναι δικό σου και σ' ανώτερα κουκλά μου. Έλα και ένα φιλάκι. Μπράβο και σ' ανώτερα. Τρίτος έμπαινος Μιχάλης Χαλατζόπουλος. Μπράβο Μιχάλη με την ωραία σου γοργόνα, αυτό είναι για σένα. Να συνεχίσεις έτσι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και τώρα φτάνουμε στα βραβεία. Τρίτο βραβείο ζωγραφικής. Εύα Γαλανού. Συγχαρητήρια και σανάτερα. Μπράβο, Εύα. Δεύτερο βραβείο ζωγραφικής. Αντώνης Γιανακούρας. Σήμερα με τον Αντώνη. Και η μεγάλη στιγμή, βεβαίως, το πρώτο βραβείο ζωγραφικής, λογοτεχνίας. Τα καλύψαμε όλα, πρώτο βραβείο ζωγραφικής. Είπα λογοτεχνίας γιατί ξέρω ότι το ενωμένο παιδί είναι και στη λογοτεχνία πολύ δυνατό. Δεν έχει ίσως ακόμη αποφασίσει να γράψει για εμάς εδώ, για τα πεδοχρώματα, κάτι σε πεζό. Αλλά πιστεύω ότι σύντομα, στα επόμενα χρόνια θα το κάνει, γιατί είναι μεγάλο ταλέντο. Θα ήθελα να πω ότι όσα βραβεία δόθηκαν μέχρι στιγμής, βιβλία και ημερολόγια ιστορικά, είναι ευγενική προσφορά του Συλλόγου Η Αθηνά, του κυρίου Νικολάου Φιντέλη και του συγγραφέως του κυρίου Θανάση Νικολάου. Το πρώτο βραβείο στη ζωγραφική, που είναι 3 χρόνια δωρεάν φοίτηση μέχρι απόκτηση πτυχίου διαλληλογραφίας στην ΑΜΠΕΣΕ, είναι φέτος προσφορά της ομιλούσης. Και θα καλέσω στο βήμα λοιπόν τον νικητή. Απόλλωνας Θεοδωρακόπουλου. Μπράβο παιδί μου. Ένα παιδί ιδιαίτερα ταλαντούχο που μας έρχεται από τη Γερμανία. Μπράβο. Μπράβο σε όλα τα παιδιά να συνεχίσουν και έτσι. Είστε η ελπίδα μας. Ευχαριστώ θερμά όλους. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στα 7 πεδοχρώματα, δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή, μπορούν να περάσουν μέσα και να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι θερμά για όλα. Και εύχομαι να είστε πραγματικά όλοι καλά. Γεια σας. Νομίζω εντάξει, ναι. Καλή διάθεση.
Θα πάρεις πρώτα με το... Έλα εσύ από εδώ. Έλα εσύ από εδώ. Φύγω λίγο, μισό λεπτό. Άνοιξε εκτός κλίση. Εσύ, το σύντα ρομπάνι.